Καλησπέρα σα, κυρίε και κύριοι. Είμαι ο Μιχάλη Ψήλο, ο διευθυντή του site της Ναυτεμπορική. Σήμερα στην τηλεόραση, εν ώψη των εκλογών του 23, έχουμε την χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε την κυρία Πόπη Τσαπανίδου, συνάδελφο, εξαιρετική συνάδελφο πάνω απ' όλα. Καλησπέρα που όμω, κυρία Τσαπανίδου, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μα. Αποφασίσατε να κάνετε ένα άλμα. Ένα άλμα. Ένα άλμα στη ζωή σα και μάλιστα δύσκολο άλμα. Ε... Φέρνονται και δύσκολε αποφάσει στη ζωή, κύριε Ψήλο. <laughs> Όταν παρουσιάζονται δηλαδή οι ευκαιρίε μπροστά, οι δυνατότητε μπροστά, ή οι επιλογέ ανοίγουν και σου παρουσιάζεται κάτι τέτοιο, α, πολλοί καλούνται να το κάνουν και εγώ το αποφάσισα να το κάνω. Ένα άλμα μάλιστα σε. Με σημιά... όλα τα θετικά και τα αρνητικά σημα... που έχει μαζί. Ακριβώ, <laughs> ακριβώ και το τρέξιμο, αλλά έχετε συνηθίσει εσεί. Σα θυμάμαι από την εποχή του Αντένα, άλλωστε που. που τρέχαμε όπως... όλοι μαζί τότε. Τρέχαμε όλοι μαζί. <laughs> <laughs> το κλίμα, κυρία Τσαπανίδου, είχε φορτιστεί πια, <laughs> θα έλεγα, όχι επικίνδυνα, αλλά πάρα πολύ. Ο πρόεδρος του κόμματος σας, ο κύριος Αλέξη Τσίπρας, έριξε μια βόμβα mm -hmm. σήμερα. Ουσιαστικά ξεκίνησε έναν ανένδοτο, λέγοντας ότι από εδώ και πέρα και μέχρι να γίνουν εκλογές για τι επόμενες τρεις εβδομάδες, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα ψηφίζει στη Βουλή, με εξαίρεση φυσικά το νομοσχέδιο για την απαγόρευση του ναζιστικού μορφώματος. Αν αυτή έρθει. Όταν αυτή και αν έρθει. Mm -hmm. Την ίδια ώρα ο Πρωθυπουργό, ο κύριος Μητσοτάκης, από το Τόκιο είπε, είπε, σήμερα επιστρέφοντας στην Ελλάδα ότι Κάποια στιγμή θα γίνουν κάποιες εκλογές μετά το Πάσχα. Θα ήθελα όμως πριν ξεκινήσουμε να ακούσουμε και να δούμε τον κύριο Τσίπρα Βεβαίως. που έριξε αυτή τη βόμβα. Ο κύριος Μητσοτάκης κατάφερε να μετατρέψει την κοινοβουλευτική πλειοψηφία σε όργανο αυτής της εκτροπής. Εξουδετερώσε τη Βουλή και εκμιδένισε τον αναντικατάστατο ρόλο της στον έλεγχο της εκτελεστικής εξουσίας, και την προσπάθεια των, και την προστασία των θεσμών και της Δημοκρατίας. Δηλώνουμε λοιπόν σήμερα ως αξιωματική αντιπολίτευση και ως ο μεγάλος κορμός της δημοκρατικής παράταξης του τόπου ότι δεν θα νομιμοποιήσουμε αυτή την πρωτοφανή εκτροπή ακόμη και αν 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας αποφάσισαν την περασμένη Παρασκευή να την νομιμοποιήσουν. Αυτή η κυβέρνηση για εμάς, αλλά και για κάθε δημοκρατικό πολίτη, είναι ηθικά και πολιτικά έκπτωτη. Όσο λοιπόν αρνείται ο κ. Μητσοτάκης να προσφύγει σε εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα νομιμοποιεί το νομοθετικό έργο μιας κυβέρνησης που αποδεδειγμένα πια είναι κυβέρνηση εκτροπής. Από εδώ και στο εξής, με εξαίρεση τη συμμετοχή μας για ευνόητους λόγους στην αντιμετώπιση της προσπάθειας να επανέλθει στο προσκήνιο εγκληματική συμμορία των νεοναζί, από εδώ και στο εξής θα απέχουμε από κάθε ψηφοφορία στη Βουλή. Θα απέχει λοιπόν η κυρία Τσαπανίδου ο ΣΥΡΙΖΑ από κάθε ψηφοφορία. βέβαια από ό,τι καταλαβαίνω θα συμμετάσχει στις συζητήσεις που θα γίνουν. να πούμε για την οικονομία της συζήτησης ότι σε λίγη ώρα θα παρέμβει και μέσω Skype η εξαιρετική συνάδελφο Μαριάννα Πυριώτη ε, για να μα πει την άποψή τη και φυσικά να θέσει ερωτήσει επίση στην κυρία Τσαπανίδου. Η κυρία Τσαπανίδου, ξεκινάει λοιπόν έναν ανένδοτο. Ο κύριο Τσίπρα το είπε καθαρά και ξεκάθαρα ότι δεν νομιμοποιούμε αυτή την κυβέρνηση στο να συνεχίσει να είναι κυβέρνηση και γι' αυτό ζήτησε την άμεση διάλυση τη Βουλή και την προσφυγή στι κάλπε το ταχύτερο δυνατό, δηλαδή μέσα στι επόμενε τρει ή μισή-τέσσερι εβδομάδε, πότε α, αυτό προβλέπεται και βάσει του το συντάγματο. Όμω, είναι μια κίνηση που δεν θα έπρεπε να εκπλήξει τον κόσμο. Νομίζω ότι η, α, η πολιτική που μέχρι στιγμή ακολουθεί ο ΣΥΡΙΖΑ είναι η πολιτική που ρίχνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Με πάρα πολύ μεγάλη σοβαρότητα, ένα θέμα που για του υπόλοιπου δείχνει να μην έχει τόσο μεγάλη αξία. Και όμω έχει εξαιρετική αξία, σημαντικότατη αξία για τον καθένα από εμά και όχι μόνο για του ανθρώπου που είχαν πέσει θύματα των υποκλοπών. Όταν λοιπόν κορυφώνει όλη αυτή την, την, προσπάθεια που κάνει να αποκαλύψει το σκάνδαλο, να ψάξει να βρει τι γίνεται, να το φέρει στο, στη δημοσιότητα και να το, να το, δείξει με τα στοιχεία που δημοσιοποιούνται, με τι έρευνε που έχει κάνει η ΑΔΑΕ, να το επικοινωνήσει στον κόσμο για να καταλάβει ο κόσμο τη σπουδαιότητά του. Και καταλήγει στην πρόταση δυσπιστία, η οποία καταψηφίζεται. Άρα λοιπόν έχουμε και του 156 που έχουν πάρει πάνω του το στο σκάνδαλο Μητσοτάκη, το έχουν κάνει πια σκάνδαλο μια παράταξη ολόκληρη. Το επόμενο βήμα νομίζω ότι είναι λογικό να είναι αυτό μπορεί να νομιμοποιεί μια κυβέρνηση που παρακολουθούσε το μισό, τη μισή χώρα. Άκουσα όμω τον κύριο Οικονόμου, τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, να κάνει λόγο για απονομιμοποίηση του κοινοβουλίου. Τελικά, μήπω ισχύει κάτι τέτοιο, ή είναι λογικό κάποιο κόμμα να μην μετέχει στι ψηφοφορίε ε, στη Βουλή. Είναι μια πράξη την οποία έχει δικαίωμα να, να, να κάνει ένα κόμμα. Είναι σήμε. μια ενέργεια την οποία έχει δικαίωμα να σήμε. την, να, να την ασκήσει. Θυμίζω επίση ότι το 2019 η Νέα Δημοκρατία με απόφαση του κυρίου Μητσοτάκη είχε κάνει ακριβώ το ίδιο όταν ψηφιζόταν η αναθεώρηση για του κώδικε. Ήταν κάτι που το έχει κάνει δηλαδή η κυβέρνηση, το έχει κάνει ο κ. Μητσοτάκη, το έχει ακολουθήσει. Ο κ. Κονομόν πρέπει να το θυμάται αυτό πριν ψώσει το δάχτυλο. Και φαντάζομαι επίση ότι θα μπορούσε να το πει και πιο ήπια, γιατί οι χαρακτηρισμοί ήταν βαρύτατοι. Ναι. Δεν ναι. θέλουμε, κανένας δεν θέλει και εμείς ακόμη περισσότερο να μπούμε σε μια τέτοιου είδους επικοινωνία, σε τέτοιου ναι. είδου δηλαδή α, αντιδικία, με ανακοινώσει σε υψηλού τόνου, με βαρύ χαρακτηρισμούς, Καλύτερα να τα αποφύγουμε. Μήπω όμω, κυρία Τσαπανίδου, έτσι ο ΣΥΡΙΖΑ απομονωθεί. Είδα ότι το ΠΑΣΟΚ λέει ότι θα συμμετέχει στο κοινοβουλευτικό έργο, άρα θα ψηφίζει. Από ό,τι καταλαβαίνουν και τα υπόλοιπα κόμματα και το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Ε, θεωρούν ότι θα μετέχουν κανονικά στις ψηφοφορίες. Άρα μήπως ο ΣΥΡΙΖΑ απομονώνεται. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση ο καθένα αναλαμβάνει και την ευθύνη του. Και κρίνεται επίση και από του πολίτε που παρακολουθούν τα όσα συμβαίνουν και από την ιστορία την ίδια. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα, επαναλαμβάνω, κύριε Ψήλο, για να το περάσουμε σαν δεν έγινε και τίποτα. Περάσαμε μια πρόταση δυσπιστία που δεν πέρασε τελικά, αφού είναι η πλειοψηφία ούτω ή άλλω κοινοβουλευτικά η Νέα Δημοκρατία και δεν έγινε και κάτι. Γι... Γίνεται κάτι. Δεν είναι απλώ ότι έγινε. Και έγινε και γίνεται και δυστυχώ θα συνεχίσει να γίνεται, διότι, όπω πολύ σωστά είπε και ο πρό πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στη συνέντευξη αυτή που δόθηκε το μεσημέρι στο Ζάπιο, υπάρχει ένα προϊόν, ένα υλικό από τι υποκλοπέ, το οποίο κανεί δεν ξέρει πού βρίσκεται, ποιο το χρησιμοποιεί, αν το χρησιμοποιεί κανεί, ποιο το έχει καταρχήν, ποιο συντώνησε για να βρεθεί αυτό το υλικό και πώ αυτό θα αξιοποιηθεί σε πολλά εισαγωγικά η λέξη, γιατί θα χρησιμοποιηθεί με το χειρότερο τρόπο, δεν θα αξιοποιηθεί καθόλου, μέσα στα επόμενα χρόνια. Να σα πω, έκανε μια πραγματικά πολύ σοβαρή δήλωση ο κύριος Τσίπρας λέγοντας ότι τα επόμενα πέντε χρόνια μπορεί να είναι το πολιτικό σκηνικό σε καθεστώς ομοιρίας. Ε, πολύ σοβαρή διατύπωση, πολύ σοβαρός προβληματισμός, ανισχυτικό θα έλεγα. Όταν έχουμε δέκα επιβεβαιωμένες α, περιπτώσεις α, προσωπικότητων οι οποίοι κατέχουν υψηλότατα αξιώματα στο, στην, στην πολιτεία, στο κράτος, οι οποίοι έχουν αποδειχθεί πια και μέσω των ερευνών που έχουν γίνει από την ΑΔΕ. Με σφραγίδες και με βούλες παρακολουθούνταν οι επικοινωνίες τους, είτε με πρέντατορ είτε από την ΑΕΠ. Αυτό Μα δείχνει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα για τη χώρα που δεν ξέρουμε τι διαστάσει του, mm. κύριε Ψήλο. Δεν ξέρουμε αν ήταν μόνο αυτοί, δεν ξέρουμε αν ήταν όλα τα ονόματα τα οποία έχουν βγει στον τύπο, δεν ξέρουμε αν είναι άλλοι που δεν έχουν βγει στον τύπο και δεν ξέρουμε κυρίω πώ αυτοί οι άνθρωποι, πού θα του συναντήσουμε στο μέλλον μπροστά μα. Mm. Αν δηλαδή αύριο κάποιο από αυτού που παρακολουθούνταν και το υλικό που είχε συγκεντρώσει, αυτό που του παρακολουθούσε, προκύπτει. Τέτοιο, ώστε να μπορεί αυτό να εκβιαστεί, αύριο μεθαύριο μπορεί να βρεθούμε απέναντι σε συνθήκε, σε συμφωνίε, σε, σε... σε... σε προμήθειε, σε εξοπλιστικά, σε οτιδήποτε. Ό,τι μπορεί να βάλει ο ανθρώπινο νου που θα επηρεάσει τη δική μα ζωή, τη ζωή των πολιτών, mm. χωρί να ξέρουμε πώ έγινε αυτή η συμφωνία. Θα... Και αν η συμφωνία ήταν προϊόν εκβιασμού ή Και θα το συζητήσουμε αυτό βέβαια, γιατί θέλω να σχολιάσετε καταρχήν την δήλωση του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κυρίου Οικονόμου, που χαρακτήρισε τον Αλέξη Τσίπρα γνήσιο εκφραστή του τραμπισμού Αλαγκρέκα, και μάλιστα μίλησε για ολοκληρωτική νοοτροπία και υπενήχθηκε για παραλληλισμό με κάποιου που έβλαψαν τη δημοκρατία. Δεν ξέρω ποιο εννοεί, μάλλον του χουντικού. Γιατί είπα, εμεί κάναμε τίποτα που έβλεψε τη δημοκρατία. Αντίθετα, επικαλούμαστε τη δημοκρατία, επικαλούμαστε του θεσμού τη, επικαλούμαστε την ομαλή τη λειτουργία, το κράτο δικαίου και ζητούμε να έρθουν στο φω όλα αυτά που πλήττουν, που δημιουργούν πληγέ και στη δημοκρατία και στο κράτο δικαίου, που δημιουργούν στον κόσμο μία ανασφάλεια, μία αβεβαιότητα. Είναι αυτό που όλοι λέμε: Πού ζούμε, ρε παιδάκι μου. Θε να μιλήσει στο τηλέφωνο με μία φίλη σου, με ένα φίλο και κάνει πλάκα πια Άσε, καλύτερα να μην τα λέμε το τηλέφωνο. Δηλαδή, αυτά δεν είναι αστεία πράγματα για να παίζουμε. Είναι, είναι σοβαρέ υποθέσει αυτέ. Αντίθετα, από αυτό που λέει ο κύριο Οικονόμου. Εμεί είμαστε αυτοί οι οποίοι φροντίζουμε έτσι ώστε η, η δημοκρατία μα να λειτουργεί ομαλά σε αυτή τη χώρα. Ο κύριο Οικονόμου οφείλει απαντήσει. Ο κύριο Οικονόμου οφείλει να συζητήσει με τον Πρωθυπουργό και να βγει να δώσει ο ίδιο, αν θέλει, στι ενημερώσει που κάνει, έτσι όπω είναι και λαλίστα του στου δημοσιογράφου, αλλά και στι ανακοινώσει του, και να δώσει απαντήσει στο τι πραγματικά συνέβαινε. Διότι απαντήσει ακόμη η κυβέρνηση δεν έχει δώσει, κύριε ψήλο. Δεν έχουμε πάρει ούτε μισή απάντηση σε αυτό το θέμα. Δεν ξέρουμε τι συνέβαινε. Σήμερα βέβαια η κυβέρνηση απάντησε σε με μια κίνηση, ανακοινώθηκε ο διορισμός δύο υποδιοικητών της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών. Μπορείτε να το σχολιάσετε αυτό, έχετε κάποια εικόνα για την κατάσταση που συμβαίνει στην ΑΕΠ, γιατί ρωτήσαν και τον κύριο Τσίπρα ε, σήμερα πριν λίγες ώρες, ε, αν θα προχωρήσει στην διάλυση της ΑΕΠ και μίλησε για ανασύσταση ή ανασυγκρότηση. Πώς αυτό θα γίνει. Θα γίνει προσπαθώντα να βάλει τέτοια πλαίσια λειτουργία που να τη θωρακίσει, να λογοδοτεί εκεί που πρέπει, να λογοδοτεί στο Κοινοβούλιο, στι αρμόδιε επιτροπέ τη Βουλή, να λογοδοτεί στον ελληνικό λαό δηλαδή στην Μες. τελική και να την θωρακίσει με τέτοιο τρόπο ώστε να μην μπορεί να διαβληθεί η λειτουργία τη. Αν αυ... αυτό δεν πρόκειται να γίνει ξυλώνοντα την πατόκορφα, δεν μπορεί να γκρεμίσει ένα σπίτι αν δεν έχει φροντίσει να στεγάσει κάπου αυτό την οικογένεια που μένει εκεί. Δεν μπορεί να διαλύσει την ΕΕΠ, μία από τι πιο υπηρεσίε τη χώρα. για τη λειτουργία τη χώρα, την... Τη χώρα και έχει αποδειχθεί αυτό στο παρελθόν. Αλλά με κινήσει διορθωτικέ και σε επίπεδο έμψυχου δυναμικού και σε επίπεδο ωστόσο λειτουργία τη, να θωρακίσουμε την υπηρεσία. Ελπίζουμε να είναι προ τη σωστή κατεύθυνση. Αυτή δεν γνωρίζω του τους ανθρώπου που μπήκαν επικεφαλή. Δεν ξέρω, ελπίζω να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Ένα αντιστράτηγο και ένα διπλωμάτη, από ό,τι ξέρω. Ε, Τέλο πάντων, ναι, θα το δούμε αυτό. Όλοι θα κρυθούν από το έργο του. Ε, το θέμα, κυρία Τσαπανίδου, είναι ότι το σκάνδαλο των υποκλοπών που κορυφώθηκε Εγώ. με τι αποκαλύψει έφτασε στην ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων, όχι μόνο στην ΑΕΠ. ΕΕ. Και το ερώτημα είναι ποιο και γιατί, κατά τη γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, ήθελε να παρακολουθεί τον κύριο Φλόρο, του υπεύθυνου δύο στρατηγού των εξοπλισμών, για να του έχει στο χέρι. Άκουσα τον κύριο Τσίπρα να λέει ότι είναι πολύ πιθανό οι παρακολουθήσει να έγιναν για τη ροή του χρήματο. Βαριά, βαριά κατηγορία. Προσέξτε, είναι λογική υπόθεση. Δεν είναι βαριά κατηγορία. Yes. Είναι βαριά η υπόθεση από μόνη τη. Δεν είναι ο κύριο Τσίπρα ο οποίο αποδίδει μια κατηγορία. Ο κύριο Τσίπρα παρέθεσε τα γεγονότα. Τι έχουμε, έχουμε αποδεδειγμένα παρακολουθούμενου. Έχουμε αποδεδειγμένα παρακολουθούμενου από την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, από την ΕΕΠ. Έχουμε αποδεδειγμένα παρακολουθούμενου με, με την υπογραφή και τη σφραγίδα τη αρμόδια εισαγγελέα τη ΕΕΠ. Άρα λοιπόν νόμιμε παρακολουθήσει, όπω έγραφε και στην διαπίστωσή του και ο κύριο Δράμο τη αδαές στο χαρτί που παρέδωσε, στο έγγραφο που παρέδωσε τον κύριο Τσίπρα και του υπόλοιπου πολιτικού αρχηγού και στη Βουλή. Έχουμε λοιπόν νόμιμη ιστορία για λόγου εθνική ασφάλεια. Η λογική λέει ότι αν παρακολουθεί το αρχηγό του στρατού, του ανθρώπου αυτού, του ανώτατου αξιωματούχου του στρατού για λόγου εθνική ασφάλεια, επί δύο χρόνια τόσο διήρκη η παρακολούθησή του, και θα διαπιστώσει ότι υπήρχαν λόγοι τη εθνική ασφάλεια, δεν θα ανανεώσει τη θητεία του. Τη θητεία για ένα χρόνο. Οι άλλοι λόγοι δεν είναι λόγοι εθνική ασφάλεια. Αφού αυτό το αποκλείσαμε, αποκλείεται να ανανεώσει κάποιον που παρακολουθείται και φταίει κιόλα. Για... Έχει ενδείξει, αποδείξει ότι για λόγου εθνική ασφάλεια πρέπει να τον απομακρύνει και γι' αυτό τον παρακολουθούσε. Του ανανεώνει τη θητεία, η λογική λέει ότι δεν είναι αυτή η λόγοι. Ποιοι είναι οι άλλοι λόγοι, Πάντως... οι λόγοι... Ο ΣΥΡΙΖΑ εμπιστεύεται την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων ή έχει θέμα με τον κύριο Φλόρα. Με τον κύριο Μητσοτάκη έχει θέμα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Και φαντάζομαι ότι θα έπρεπε να έχει και με μεγάλο ποσοστό του κόσμου που παρακολουθεί την ιστορία και που την καταλαβαίνει, καταλαβαίνει τι επίπτωση έχει στην ίδια του τη ζωή. Δεν είναι μια ιστορία που αφορά κάτι θεωρητικό, κάτι αόριστο, κάτι α, γενικά θεσμικό και δεν μα αφορά στην καθημερινότητά μα γιατί είμαστε δύσκολα. Αν κάποιοι άνθρωποι είναι υπό παρακολούθηση, για να προκύψει υλικό μέσω οποίο θα μπορέσει να εκβιαστεί ο άνθρωπο αυτό, θα εκβιαστεί προκειμένου να βγει χρήμα. Το οποίο χρήμα θα φύγει από τι δικέ μα τσέπε, γιατί δεν θα μπει ποτέ στα δημόσια ταμεία που πρέπει για να διανεμηθεί στον κόσμο με τον τρόπο που, θέλει, που πρέπει. Να ρίξει του φόρου, να δώσει βοηθήματα, επιδόματα, ό,τι χρειάζεται. Αυτό είναι που χάνουμε στη ζωή μα και βεβαίω και πάνω απ' όλα την εμπιστοσύνη μα στον ίδιο το θεσμό. Άρα λοιπόν η εμπιστοσύνη, η εμπιστοσύνη δεν στρέφεται στο στρατό, Πρέπει να έχουμε αρχηγούς, πρέπει να έχουμε ένστολους τους οποίους εμπιστευόμαστε, ότι μας προστατεύουν. Είναι το απαραίτητο, είναι το ζητούμενο. Και αυτό είναι που εμεί θέλουμε να θωρακίσουμε κιόλα. Στον κύριο Μητσοτάκη δεν έχουμε εμπιστοσύνη, που μέχρι σήμερα δεν έχει πει ποιο του παρακολουθούσε επί δύο χρόνια. Και αν είναι για κατασκοπία. Υπουργότα. Αν, για κατασκοπία. Μα δεν θα ανανεώσει στη θητεία κάποιοι που, το, το, που, απο, που α, φαίνεται ότι υπήρχαν λόγια εθνική ασφάλεια που τον παρακολουθούσε. Δεν, δεν έχει λογική αυτό. Βέβαια δεν έχει τίποτα λογική σε αυτά που ζούμε, κύριε Ψήλο, και μου κάνετε έτσι είναι λίγο παράλογο το όλο θέμα. Δεν έχει τίποτα λογική σε αυτό που ζούμε. Είναι παράλογα. Αν τα άκουγε να συμβαίνουν κάπου αλλού, θα έβλεπε αυτομάτω παρετήσει. Θα έβλεπε απομακρύνσει από, θεσμικές θεσμού και θέσει. Στη χώρα μα δεν τρέχει τίποτα και αυτό είναι το ανησυχητικό. Είναι ένα θέμα γιατί να θυμίσουμε και στου τηλεθεατέ μα ότι ο πρώην Πρωθυπουργό τη Βρετανία, ο, ο Μπόρι Τζόνσον, Ουσιαστικά παρετήθηκε γιατί έκανε ένα κορονοπάρτι Πριβώς. απαγορευμένο στη διάρκεια των πολύ μέτρων καλά, της πανδημίας. Πολύ καλά κάνετε και μου το θυμίζετε. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω αν ήταν ο κύριος Τσίπρας πρωθυπουργό σήμερα και έβγαιναν όλα αυτά στη φόρα. Αποδεικνύονταν όλα αυτά με, με υπογραφές τη ΑΔΕ. Okay. Δηλαδή του πλέον αρμόδιου θεσμού για να τα κρίνει. Να τα ελέγξει, να τα διαπιστώσει. Τι αντιδράσει θα υπήρχαν στη χώρα. Θα σα κάνω μια ερώτηση ακόμα πριν περάσουμε στην κυρία Πυριώτη, Φαρακαλώ. η οποία περιμένει ευγενικά. Μια και μιλάμε Ευχαριστώ, για εκβιασμού, uh, κυρία Τσαπανίδη, πολύ <κολλή κολλή> ντόρο έγινε για την δήλωση που κάνατε για τον uh, κύριο Ανδρουλάκη. Μάλιστα, το Πασόκ έβγαλε ανακοίνωση πριν από λίγη ώρα και κάνει λόγο για αθλειότητε τη εκπροσώπου τύπου. Το διαβάζω λέξη, περί εκβιαζόμενου Νίκο Ανδρουλάκη που θύμισαν τι σταλινικέ πρακτικέ του. Μα τώρα φορέ άλλο μουστάκι, γιατί μέχρι χθε μου είχαν φορέ το μουστάκι του γύρου Πολάκη. <laughs> δεν ξέρω αν μου τέριασε. <laughs> είναι. Τι να σα πω ειλικρινά, δεν ξέρω. Ε, πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Είναι μερικέ φορέ που. και κανένα δεν έχει την απαντήσει. Δηλαδή, είπα κάτι καινούριο που δεν ήταν γνωστό. Ο ίδιο ο Ιωσή Ανδουλάκη δεν είπε ότι με παρακολουθούσαν για να είναι όμοιρο το Πασόκ και εγώ προσωπικά. Θέλουν να θέσουν σε καθεστώ ομοιρία το, το, εμένα και το Πασόκ. Ο, ο πρόεδρο ο... του κόμματο δεν το είπε αυτό. Τι καινούριο έφερα εγώ στην κουβέντα και ξαφνικά έπεσαν όλοι να με κάνουν από Στάλιν μέχρι ότι θέλετε ψεκασμένες πολιτικές και συνωμοσιολογίε. Και... Τι ακριβώ είπα καινούριο που δεν το είπε ο ίδιο ο πρόεδρο. Να, του, να ρωτήσουμε την κυρία ε, Πυριώτη αν σχολιάζει και πώ σχολιάζει. κάποια καλύτερη απάντηση σε αυτό. είναι η Μαριάννα Πυριώτη μαζί μα. Καλησπέρα, Μαριάννα. Καλησπέρα, κυρία Πυριώτη. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή σα. Α... Όχι, ίσα ίσα. ήταν μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Σα Απλώς... ευχαριστούμε ε, πολύ. Δά... Θέλουμε τις... να σχολιάσετε και να ρωτήσετε την εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ. Βεβαίω. Είναι... Δράτω με καταρχήν τη ευκαιρία να ευχηθώ καλή δύναμη και καλή επιτυχία στην Πόπη Κυρία... στον ε... καινούριο και πολύ δύσκολο ρόλο τη. Μαριάννα, όμω ευχαριστώ Είναι... πολύ. Τη δέχομαι τι ευχέ. Τη χρειάζομαι, το ξέρω. Είναι πραγματικά ε. δύσκολο και ο ρόλο και η εποχή αυτή. Έτσι. Και ως παλαιότερη της Πόπης να, να της πω ότι το κακό σε αυτές τις θέσεις ε, όταν τις αναλαμβάνει ένα πρόσωπο το οποίο δεν ήταν κομματικός τέλεχος ή ε, πολιτικά έτσι ενεργή υπό την έννοια του, του είναι ότι τα χτυπήματα είναι και απ' έξω και από μέσα. Οπότε το χρειάζεται το διπλάτο καλή επιτυχία και καλή δύναμη. Τώρα. Σε είναι ευχαριστώ πολύ για τι ευχέ. Εγώ θα θέλω, έτσι, αφού συζητάμε και σε αυτό το επίπεδο τη γνωριμία των χρόνων που έχουμε, θέλω να σου πω ότι εγώ στην πολιτική δεν υπήρξα, δεν ήμουνα ποτέ. Κομματικό τέλεχο επίση δεν υπήρξα, έτσι. δεν ήμουνα ποτέ. Ο εαυτό μου ήμουνα. Ένα πολίτη, ο κάθε πολίτη έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με τα κοινά και να κατέβει. Έτσι το αποφάσισα Συμφωνώ και εγώ. Συμφωνώ απόλυτα. Τον εαυτό μου φέρνω μέσα και ελπίζω, ελπίζω να μην μοιάξω κάποιου οι οποίοι είναι πραγματικά πολυενεργοί και επαγγελματίε πολιτικοί. Να υπερθεματίσω σε Η... αυτό βλέποντα. Κυρία Πυριώτη και κυρία Τσαπανίδου, τη συνέντευξη που είχε πάρει η κυρία Τσαπανίδου πριν από λίγε εβδομάδε από τον κύριο Τσίπρα, mm -hmm. μου έκανε εντύπωση τότε ο επαγγελματισμό τη και το εννοώ ότι δεν χάρισε στον κύριο Τσίπρα ούτε ένα κάστανο. Μα δεν υπήρχε προοπτική η μου με τα κοινά τότε. Δεν, δεν, και, αν υπήρχε, δεν θα ήμουν σε εκείνη τη θέση τότε. Θα είχα φύγει νωρίτερα. Εν πάση περιπτώσει, αφήστε την. Ακούστε. Αφήστε. Κυρία Πυριώτη, για εσά. Ένα, λόγος τεράστιο, εσάς. ένα τεράστιο κομμάτι τη κοινωνία, το οποίο διευρύνεται συνεχώ και δεν αφορά μόνο στου νέου, διευρύνεται συνεχώ και στι μεγαλύτερε ηλικίε. Παίρνει τεράστιε αποστάσει από την πολιτική και του πολιτικού έτσι όπω του ξέραμε. Εάν αυτό δεν το συνειδητοποιήσουμε, αν δεν δούμε γιατί, για παράδειγμα, ένα Τραμπ κέρδισε στην Αμερική, ένα Νετανιάχου ξαναγύρισε στο Ισραήλ ή ένα ε, ε, οποιοδήποτε παλαιότερα Μπερλουσκόνη κατόρθωσε του ε, καταταλαιπωρημένου Ιταλού να του ε, φέρει εκεί που του έφερε, και δεν αντιληφθούμε ότι η πολιτική χρειάζεται κοινωνική εκπροσώπηση και όχι πολιτική εκπροσώπηση, το κοινωνικό πρέπει να εκφράζεται μέσα στην πολιτική τότε οποιαδήποτε, σε οποιαδήποτε κόμμα ε, και να πας θα υπάρχει πρόβλημα. Υπό αυτή την έννοια κλείνω λοιπόν την παρένθεση, ξανά καλή δύναμη στην ΠΟΠΗ. Πάμε όμως τώρα, γιατί η ΠΟΠΗ είναι εκπρόσωπος πλέον κόμματος, να κάνω δύο παρατηρήσεις. Η πρώτη παρατήρηση είναι ότι έχει απόλυτο δίκιο, όπως έχουμε απόλυτο δίκιο όλοι όσοι από την πρώτη στιγμή, και η πρώτη στιγμή ήταν 13η ή 14η Αυγούστου, είπαμε ότι η παρακολούθηση του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΕΙΠ ήταν ένα ζήτημα το οποίο άφησε και σοκάρισε κάθε ε, δημοκρατικό πολίτη σε οποιοδήποτε φάσμα του δημοκρατικού τόξου και ανανίκη. Αυτό λοιπόν το είπαμε από την αρχή. Από τη στιγμή που το είπαμε από την αρχή ε, είχαμε τις εξελίξεις. Θα διαφωνήσω με την κυρία Τσαπανίδου στο εξής. Βεβαίως υπήρξαν παρετήσεις. Απομάκρυνση και ή απομάκρυνση σκέτο τότε του ε, επικεφαλής του Πρωθυπουργικού Γραφείου στην πραγματικότητα, του κυρίου Δημητριάδη και του επικεφαλής της ΕΕΠ. Υπό αυτή την έννοια, υπό αυτή την έννοια το περιορίζω εκεί, Υπό αυτή την έννοια η πρώτη αντίδραση ήταν άμεση. Δεν ήταν να δούμε. Το δεύτερο που θέλω να υπενθυμίσω είναι ότι θα είχε απόλυτο δίκιο και ο κύριος Τσίπρας και ο ΣΥΡΙΖΑ εάν οι νυν αντιδράσεις στον παρόντα χρόνο που είναι καθαρά προεκλογικός είχαν γίνει με την ίδια ένταση και με την ίδια κοινοβουλευτική και λοιπή δηλαδή πρόταση μομφής και τα λοιπά και τα λοιπά αν όχι 15 Αύγουστο δεν θα δε τρελαθούμε βέβαια αλλά με το που άνοιγε η, η καινούρια περίοδος βουλής υπό αυτέ τι δύο παρατηρήσει. θεωρώ ότι δικαίωμα του κυρίου Τσίπρα να μην μετέχει στι ψηφοφορίε, όχι σε εργασίε βουλή, αν κατάλαβα καλά. Ακριβώς. Μόνο στι ψηφοφορίε. Δηλαδή θα ασκεί αντιπολιτευτικά Βεβαίως. καθήκοντα. Αλλά θα μου επιτρέψετε να πω ότι κατά την άποψή μου είναι ένα προεκλογικό όπλο και όχι ένα, μια αντίδραση σε μια θεσμική εκτροπή έτσι όπως την περιέγραψε. Αν μπορώ να πάρω το λόγο φυσικά, κύριε Ψήλο, φυσικά. Ε, θα συμφωνούσα απόλυτα μαζί, σου, μαζί σας κυρία Πυριώτη εάν α, τα πράγματα τα βλέπαμε βήμα-βήμα. Αν, αν, μάλλον δεν μπορούσαμε να δούμε τα πράγματα βήμα-βήμα, γιατί έχουν συμβεί και έχουμε φτάσει ως εδώ ακολουθώντα μία πορεία. Δηλαδή, δεν ξυπνήσαμε έναν Αύγουστο και μάθαμε ότι υπήρχαν όλε αυτέ οι παρακολουθήσει που διαπιστώσαμε μέσα στο πέρασμα. Μία χρόνο. αρκούσε. Όχι, δεν αρκούσε μία. Για μένα, μία αρκούσε. Ναι, για, Αυτή να, για, να κατατεθεί, για να κατατεθεί πρόταση μορφή. Για να γίνει το οτιδήποτε. Ε, η θεσ... το θεσμικό. Μα είναι ο ΣΥΡΙΖΑ αντέδρασε από την πρώτη στιγμή. Αντέδρασε διότι εκτίμησε ότι το θέμα είναι εξαιρετικά σοβαρό από την πρώτη στιγμή και υποσύριξε από τον Αύγουστο που γίνανε οι αποκαλύψει μέχρι σήμερα και τη σπουδαιότητα του θέματο, αλλά και το, ζητούσε απαντήσει, ζητούσε δηλαδή από την κυβέρνηση να απαντήσει από την πρώτη στιγμή μέχρι τώρα, κορυφώνοντα το, το α, την διαδικασία όλη με την πρόταση μορφή. Και αφού πρώτα στι απαντήσει που παίρνουν από την κυβέρνηση, κυρία Πυριώτη, ότι δεν παρακολουθούσε κανένα κανέναν και είναι μυθεύματα όλα τα δημοσιεύματα που βλέπαμε στον τύπο από την καθημερινή και άλλε εφημερίδε μέχρι το ντοκουμέντο που βγήκανε αποκαλύψει σπουδαίε, τεράστιε και επιβεβαιώθηκαν και τα έξι ονόματα που ζήτησε ο κύριο Τσίπρα. Αφού λοιπόν τα μάθαμε όλα αυτά, τότε κορυφώθηκε η διαδικασία και καταλήξαμε στην πρόταση μορφή. Ακολουθούν Μα τα πράγματα μία πορεία. Μα... Και θα μένα. Κυρία Πυριώτη, θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση μια σε εσά γιατί ασχολείστε ναι, χρόνια ναι, με ναι. το πολιτικό ρεπορτάζ. Διαβάζω σήμερα στην Καθημερινή ότι η παρέμβαση α, του, της κυρίας Τσαπανίδου σε ό,τι αφορά τον λεγόμενο εκβιασμό του κύριου Ανδρουλάκη είχε στόχο μια προληπτική, σε εισαγωγικά το βάζω, κατασυκοφάντηση μιας πιθανής συνεργασίας Δημοκρατίας. Εσεί ασχολείστε χρόνια με το ρεπορτάζ και το ρεπορτάζ τη Νέα Δημοκρατία. Πιστεύετε ότι υπήρχε ή υπάρχει ενδεχόμενο μετεκλογική συνεργασία τη Νέα Δημοκρατία με το ΠΑΣΟΚ του κύριου Μητσοτάκη, δηλαδή με τον κύριο Ανδρουλάκη. Κοιτάξτε, μέχρι πρώτη, λόγω ακριβώ τη παρακολούθηση, για να είμαστε και πολύ ακριβεί, λόγω ακριβώ αυτού που έγινε τον Αύγουστο, η, ακόμα και αν ο κύριος Ανδρουλάκης ή κάποια στελέχη τη, του, του Πασόκ, δεν είναι η γραμμή των βουλευτών του Πασόκ, έτσι, να το ξεκαθαρίσουμε. Οι μισοί δεν θέλουν να βλέπουν μπροστά τους το ΣΥΡΙΖΑ λόγω όσων συνέβησαν κυρίως με το σκάνδαλο εντός ή εκτός αγωγικών mm. ο Βάρτης, εκτός αγωγικών γιατί υπήρξε σκάνδαλο, εντός αγωγικών γιατί τα δέκα πρόσωπα τα οποία κατηγορήθηκαν ε, τότε και που κρεμάστηκαν ε, όχι στα μανταλάκια αλλά κρεμάστηκαν όπου κρεμάστηκαν ε, η υπόθεση αρχαιοθετήθηκε. Αλλά θέλω να πω ότι η μισή λοιπόν είναι να μην βλέπουν το ΣΥΡΙΖΑ μπροστά του και η άλλη μισή να μην βλέπουν Νέα Δημοκρατία μπροστά του. Το καθένα για του δικού το του λόγου. Η υπόθεση τη υποκλοπή όμω, τη νόμιμη μάλλον επισύνδεση, για να ακριβωλογώ, ε, του κυρίου Ανδρουλάκη από την ΑΕΠ, έκοψε τουλάχιστον το 80% μια τέτοια ομαλή συνεργασία. Εκεί λοιπόν που όλοι πιστεύαμε ότι σιγά σιγά το, το, το ιδίλιο ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που είχε αν θέλετε και μια ιδεολογικοπολιτική έτσι, μεγαλύτερη συνάφεια εγώ το λέω σαν άνθρωπος του κεντροδεξιάς αυτό ε, θα μπορούσε να, ε, να προχωρήσει εν ώψη ε, απλής αναλογικής αυτοδυναμητίστηκε το αυτοδυναμητίστηκε έχει τεράστιο ενδιαφέρον γιατί άραγε γιατί εγώ αυτο... δεν μπορώ να δώσω απαντή ε, το ερώτημα είναι το γιατί Ποιο μπορεί να τα βοηθήσει έτσι, αφανίζω, δηλαδή. γιατί αυτοδυναμητίστηκε γιατί, κυρία Τσαπανίδου, θα σας πω γιατί. Γιατί αν μου πείτε ότι επειδή εμένα, ως Μαριάννα Πυριώτη, με παρακολουθούσε, δεν ήμουν τόσο important person, αλλά με παρακολουθούσαν από την ΑΕΠ... Το έχετε ελέγξει, αλήθεια. Ναι, φυσικά. Πάντοτε τα ελέγχουμε αυτά. Αλλά θέλω να σας πω ότι τα έλεγχα από τη δική σας, την κυβέρνηση και πριν. Ως εκπρόσωπο σας απαντάω. Λοιπόν, αν λοιπόν είχα παρακολουθηθεί νόμιμα... Το να μου πει κάποιο ότι αυτό με καθιστά εκβιάσιμη, δεν με θίγει ω προ το κομμάτι που λέμε ότι ε, μα είναι πιθανόν, με θίγει ηθικά. Διότι ακόμα και αν μου βρίσκανε ε, προσωπικέ μου, γιατί κάτι άλλο δεν θα μπορούσαν να βρουν, προσωπικέ μου αδυναμίε ή κάτι στο οποίο θα αισθανόμουν ότι βρε παιδί μου, με κρατάνε, θεωρώ ότι ένα πολιτικός και μάλιστα πολιτικός αρχηγός εκ προημείου θεωρεί ότι έχει το ηθικό ανάστημα να βροντίξει το χέρι στο τραπέζι και να στείλει από εκεί που ήρθε αυτόν που πάει να το εκβιάσει. Λοιπόν, κυρία... Εκεί πιστεύω ότι ο κύριο Ανδρουλάκης έχει δίκιο ή ο κύριο Φλόρο, εάν το πει αύριο ή οτιδήποτε. Κυρία Πυριό. Φύγει το ηθικό του ανάστημα. Mm. Το πολιτικό ηθικό του ανάστημα. Κυρία Πυριό, αν λοιπόν εσεί είχατε ένα πολιτικό κόμμα και ήσασταν παρακολουθούμενοι νόμιμα. Και δεν Μα... είχατε α, κάποιο πρόβλημα όπως παρουσιάσατε ακριβώς με αυτό. Όχι και, και να είχα πρόβλημα. Πώς. Και να είχα πρόβλημα κυρία Τσαπανίδου. Όχι. Και να υπήρχε κάτι το οποίο θα τσαλάκωνε το προφίλ μου στη σκέψη και μόνο ότι κάποιος αυτό θα το χρησιμοποιούσε πολιτικά για να με κάνει να ε, Από συνεργαστώ ή να μην συνεργαστώ μαζί του. Το θεωρώ αδιανόητο να σκεφτεί κάποιο ότι θα έλεγα ναι, επειδή με εκβιάζει. Λοιπόν, το εγώ συμφωνώ με λοιπόν αυτό το που λέτε απόλυτα. Γι' αυτό λοιπόν σα λέω ότι αν είχατε εσεί ένα πολιτικό κόμμα και ήσασταν έτσι όπω περιγράφετε και έβγαινα εγώ και έκανα μία δήλωση ότι ενδεχομένω η κυρία Πυριώτη να είναι. Σα έλεγα ότι με θύγε. Υπό την πίεση ενό εκβιασμού, να έχετε δίκιο να βγείτε, να κάνετε ό,τι ένσταση θέλετε, θέλετε και να μου λέτε ό,τι θέλετε να, να, να μου φορέσετε το μπουστάκι του πολλάκι, όπω έκανε το όχι, όχι, κάνω. Θα το δεχόμουν ε, και θα έλεγα ο λύστημα, έχετε δίκιο, το αποσύρω. Είμαι καινούργια, δεν τα ξέρω πολύ καλά. Κάπω τέλο πάντων θα μάζευα τη θέση μου. Όμω εδώ έχουμε τον ίδιο τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Ο οποίο ο ίδιο το είπε, κυρία Πυριώτη. Ο ίδιο είπε ότι χείρισα. με παρακολουθούσαν για, γιατί θέλουν να θέσουν το κόμμα μου κυρία και Τσαπανίδου. εμένα σε καθεστώ ομοιρία. Ο, ο ίδιο. Κυρία το είπε. Τσαπανίδου, έχετε απόλυτο δίκιο ότι το είπε. Απλώ δεν καταλαβαίνετε την πολύ λεπτή διαφορά μεταξύ του πάει κάποιο να με εκβιάσει. που το λέω εγώ. Δηλαδή με παρακολουθούσε. Για να, γιατί νομίζω ότι μπορούσε να με εκβιάσει. Να με Μα τι θα πει τότε καθεστώ ομοιρία, κυρία Πυριώτη. Όχι, αυτό λέω. Είπε ο κύριο Ανδρουλάκη τότε ότι ο λόγο για τον οποίο έγιναν και η απόπειρα του Πρέντατορ, όπω ε, έχει καταγραφεί, αλλά και η νόμιμη επισύνδεση, το έγιναν επί το σκοπό να τον φέρουν σε μία θέση πιθανή ομοιρία ή οτιδήποτε. Ε, ο κβιασμού, δεν είπε ο κβιασμός, ο Λέω λοιπόν εγώ, η απόσταση μεταξύ του ότι κάποιος επιχειρεί με, με, με αυτόν τον τρόπο να με φέρει σε μια κατάσταση και η επόμενη κίνηση που είναι ότι α, από εκεί και πέρα ό,τι και να κάνεις είναι το προϊόν αυτή της ομοιρίας εκεί υπάρχει το ηθικό gap γιατί αποδίδεται αυτό το οποίο δεν έχει ο κύριος Ανδρουλάκης λέει ότι δεν έχει, δηλαδή ότι δεν, δεν μπορεί κανείς να τον εκβιάσει, κανείς να τον θέσει σε ομοιρία, του το αποδίδεται ως πιθανότητα. Κυρία Πυριώτη, Α, πιθανότητα αντιδρά. θα ήθελα να σας κάνω δε, μια ερώτηση πριν, Διακόψουμε για ένα σύντομο διάλειμμα. Ναι, απλώς... Εγώ απλώς... Εγώ απλώς ήθελα ναι, να... κυρίατσα, αν... Π... αν μπορείτε για να... Ναι, 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 ναι. να μου δώσετε λίγο για ναι, ναι, ναι. να απαντήσετε. Σαφέ, δηλαδή αυτό που λέω. Ναι, ναι, ναι. να με εκβιάσει. Εγώ ήθελα να πω έτσι. Σα απάντηση στα όσα είπε ναι. η κυρία Πυριώτη. Ότι κάθε άλλο παρά εναντίον του κυρίου Ανδρουλάκη είμαστε και προσπαθώντα να δώσουμε απαντήσει στο θέμα των υποκλοπών και τον κύριο Ανδρουλάκη που ήταν υποπαρακολούθηση και όλου του υπόλοιπου που είναι υποπαρακολούθηση υπερασπιζόμαστε και όλου αυτού που θα μπορούσαν να μπουν υποπαρακολούθηση στο μέλλον υπερασπιζόμαστε. Εκεί ήθελα να καταλήξω μόνο. Και σε καμία άλλη, άλλη δεύτερη-τρίτη σκέψη που μπορεί να βάλει το μυαλό κάποιου ανθρώπου μέσα και να ψάξει να βρει θεωρίε συνωμοσίε. Κάθε άλλο. Θα είχατε δίκιο. Κάθε άλλο εάν δεν υπήρχαν και για τον κύριο Φλόρο ε, πυρ ομαδών, δηλαδή τέτοιο χτύπημα στο στήλο ότι αυτός του ανανεώσαν τη θητεία γιατί είναι εκβιαζόμενος και ποιος ξέρει και τα λοιπά και αυτά δεν τα γράφανε, τα γράφανε α ε, ας το πούμε φύλλα προσκύμενες εφημερίδες. Δηλαδή θέλω να πω... Κύριε Περιώτη, εσείς πολύ... αισθάνεστε είναι... πολλά... καλά, ή, 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 είσαστε καλά εσείς, αισθάνεστε καλά που παρακολουθούσαν επί δύο χρόνια τον αρχηγό του στρατού. Καθόλου. Κυρία Τσαπανίδου, μην μπερδευόμαστε καθόλου. Όχι απλώ δεν αισθάνομαι καλά. Μα Θεωρώ δεν θα έπρεπε να είμαστε όλοι στα κάγκελα με το γεγονό αυτό. Θεωρώ, μα είμαι στα κάγκελα. Θεωρώ ότι η παρακολούθηση του αρχηγού των ενόπλων δυνάμεων είναι ένα από τα μεγαλύτερα. Και όχι μόνο. και τριών-τεσσάρων ακόμα. Είναι ένα από τι μεγαλύτερε μελανέ μαύρε κοιλίδε στην ιστορία. Των ας πούμε υπηρεσιών ασφαλεία. Δεν συμφωνείτε ότι πρέπει ναι. να στις δοθούν απαντήσει συγκεκριμένε. Δεν θεωρείτε κυρί... ότι είναι έκθετη κυβέρνηση απέναντι σε αυτά. Θα ρωτήσω την α... κυρία Πυριώτη. Είμαστε και τρει δημοσιογράφοι και πραγματικά η συζήτηση είναι πάρα πολύ ευχάριστη και θα έλεγα πολιτισμένη. μου. θα ρωτήσω την κυρία Πυριώτη πριν διακόψουμε για ένα πολύ σύντομο διάλειμμα. Κυρία Πυριώτη, το γεγονό ότι 156 βουλευτέ τη Νέα Δημοκρατία, σύσσωμη η κοινοβουλευτική ομάδα, ουσιαστικά είπε όχι στην πρόταση μορφή του Τσίπρα. Παρά το γεγονό ότι ακούγονται και κάνετε πολλά χρόνια το ρεπορτάζ τη Νέα Δημοκρατία, ακούγονται γκρίνιε, ακούγονται διάφορε διαφωνίε. Πολλοί περιμένανε να δουν τι θα κάνει ο Σαμαρά, τι θα κάνει ο Καραμαλή. Πιστεύετε λοιπόν ότι πάει η Νέα Δημοκρατία στι εκλογέ, όποτε και αν γίνουν, ενιαία, σύσσωμη, με μία φωνή ή περιμένουν να δουν το αποτέλεσμα της πρώτης κάλπης για να έχουμε κάποιες δεύτερες σκέψεις από, τα, από τις λεγόμενες βαρονίες που υπάρχουν της Νέας Δημοκρατίας. Κύριε Ψήλο, είσαστε πολύ παλιό, όπως και η κυρία Τσαπανίδη πολύ παλιά, όπως και εγώ είμαι πολύ παλιά. Σε προεκλογική περίοδο να υπάρξει πρόταση μορφή εναντίον μια κυβέρνηση για ένα θέμα το οποίο βρίσκεται και υποδικαστική διερεύνηση. Αλλά να υπάρξει κάτι τέτοιο, νομίζω πρώτο θα πεθάνουμε και μετά θα το δούμε. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι μια κυβέρνηση για να πέσει, να σα το πω διαφορετικά, και ειδικά με σκάνδαλα τα οποία κατά καιρού αποδείχτηκαν, θα σα έλεγα, χειρότερο από απάτη, και θα σα φέρω το παράδειγμα του Βατοπεδίου για να συνεννοηθούμε. Η Νέα Δημοκρατία την πάτησε μία φορά πάρα πολύ άσχημα με το υποτιθέμενο σκάνδαλο Βατοπεδίου, το οποίο αποδείχθηκε. Ότι ακόμα και για τους απλούς μοναχούς ή για όσους είχαν να ανακατευτεί, δεν υπήρχε. Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι κυβέρνηση. Μια κυβέρνηση δεν πέφτει έτσι. Μάλιστα. Και δεν κρίνεται μόνο από μία κίνησή της. Θα το θεωρούσα παρανοϊκό να ρίξουν. Τι δεν θεωρώ παρανοϊκό, θα σας πω αμέσως. Θα θεωρήσω εξίσου παρανοϊκό η παρακολούθηση από αυτού τους βουλευτές. Που αύριο θα είναι... Για μια άλλη περίοδο, πάλι βουλευτέ, υποθέτω η οι περισσότεροι θα ξαναμπούν, να αφήσουν αυτή την υπόθεση να κουκουλωθεί ή να μπει κάτω από οποιοδήποτε χαλί και για οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Αυτή είναι πολύ σο... σοβαρή παρατήρηση εδώ. και πραγματικά α, δείχνει πολλά. Δυστυχώς πρέπει να διακόψουμε για, για λίγο. Α, με ειδοποιούν από τον Κοντρόλ, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Πυριώτη. Να είστε Εξαιρετική η παρέμβασή σα και θέλουμε να τα λέμε. Συχνά από την φιλόξενη α, ναυτεμπορική TV. Ευχαριστούμε πολύ, κυρίε και κύριοι, ένα πολύ σύντομο διάλειμμα και πανερχόμαστε. Καλησπέρα σας και πάλι. Εκπομπή Εκλογές 2023. Μαζί μας η εκπρόσωπος τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, η κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Κυρία Τσαπανίδου, ο ΣΥΡΙΖΑ λέει και προσβλέπει σε μια κυβέρνηση συνεργασίας. Μάλιστα και από την πρώτη κάλπη, εάν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ πρώτο κόμμα. Βλέπουμε όμως ότι με το ΠΑΣΟΚ αρχίζει να διαμορφώνεται ένα τείχος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος δεν υπάρχει περίπτωση. Ε, το ΜέΡΑ25 επίσης σας κάνει επίθεση σήμερα για κινήσεις εντυπωσιασμού. Με ποιους θα συνεργαστείτε τελικά, εάν είσαστε πρώτο κόμμα α, στην πρώτη κάλπη, γιατί από ό,τι καταλαβαίνω θεωρείτε ότι και στην πρώτη κάλπη μπορείτε να είσαστε ο ε, νικητής. Για νίκη πάμε, κύριε Εψίλο. Πάμε για νίκη και μάλιστα μεγάλη. Θέλουμε να πιστεύουμε ότι ο κόσμο πραγματικά θα εμπιστευτεί το πρόγραμμα που του επικοινωνούμε, το πρόγραμμα που θα εφαρμόσουμε. Θέλουμε να πιστεύουμε και το βλέπουμε και στην κοινωνία, ότι ο κόσμο δεν αντέχει πια να ζει σε συνθήκε τέτοιε και όχι μόνο τι συνθήκε με τι υποκλοπέ και με όλα αυτά τα σκάνδαλα που έρχονται στη δημοσιότητα, με τη διαφθορά, με τη διαπλοκή, αλλά και στην ακρίβεια που υπομένει, στι δυσκολίε που ζει στην καθημερινότητά του, είτε είναι απλό πολίτη, εργαζόμενο. Είτε είναι επιχειρηματία, αυτοπασχολούμενο, ελεύθερο επαγγελματία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι θα δώσει την νίκη στο ΣΥΡΙΖΑ και θα τη δώσει την νίκη ισχυρή, για να μπορέσει και ο ΣΥΡΙΖΑ στη συνέχεια να, να δει τι θα έχει αποφασίσει ο, ο κόσμο και να δει και προ τα που θα κινηθεί, στο κομμάτι βεβαίω τη προοδευτική συμμαχία, η οποία μπορεί να χτιστεί στο μέλλον. Όμω, εμένα δεν μου αρέσει καθόλου να μιλάω για το μετά. Δηλαδή, το τι θα γίνει, με ποιου θα δουλέψετε, σε ποιου θα κάνετε. Έχουμε ένα πολύ καθαρό πρόγραμμα. Μπορούμε να είμαστε πρώτοι από την Πρώτη Κυριακή να έχουμε δύναμη για να μπορέσουμε να το εφαρμόσουμε. Εκεί θα έρθουν κοντά μα και όσοι οι ίδιοι θεωρούν ότι είναι προοδευτικοί και βλέπουν ότι μπορούν να συμφωνήσουν σε βασικά κομμάτια του προγράμματό μα και να κάνουμε μια κυβέρνηση που θα φέρει επιτέλου την πολιτική αλλαγή στον τόπο. Νωρίτερα από την κάλπη, να μιλάμε στον κόσμο και να εξηγούμε πώ θα είναι και τι εκτιμούμε ότι θα γίνει πριν δώσουμε τη δύναμη στον κόσμο, τη φωνή που μέσα από την ψήφο του θα εκφραστεί, νομίζω ότι δεν. Άρα λοιπόν, άρα, λοιπόν δεν το, θέμα, το θέμα είναι τι θα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει στην πλάτη του μια διακυβέρνηση, έχει στην πλάτη του μια διαχείριση. Mm -hmm. Και θα έλεγα ότι πολλοί είχαν διαφωνήσει με την διαχείριση αυτή, γεγονό που εκφράστηκε με την ήττα του ΣΥΡΙΖΑ στι εκλογέ του 19. Βεβαίω, γεγονό είναι Το... αυτό. Υπήρξε. Αλλά σα θυμίζω ότι μιλούσαμε για μία χρονική περίοδο, κύριε Ψήλο, που η ζωή μα ήταν εντελώ διαφορετική στα πάντα τη. Δηλαδή, Στη συνέχεια έχει έρθει η απίστευτη ανατροπή από την πανδημία και μετά άλλαξε το σύμπαν έκτοτε. Και σα θυμίζω ότι για τα χρόνια τη διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, α, για να φτάσουμε σε εκείνε τι δυσκολίε δηλαδή, είχαν προηγηθεί πάρα πολλά χρόνια, δεκαετίε ολόκληρε, όπου εναλλάσσονταν στην κυβέρνηση το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία. Για να φτάσουν τη χώρα στα μνημόνια, mm. στην πτώχευση, στη χρεοκοπία, στα μνημόνια και να αναλάβει μετά τα ενία ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί. Και τρίτο μνημόνιο. Όπου βρή... Μα υπήρχε μια προσπάθεια για Να γίνει για το καλύτερο. Και να σα πω κάτι διαφορετικό. Με, με ρωτούσαν τα παιδιά μου και του το έλεγα. Του ρε παιδιά, εμεί εδώ στην οικογένεια, όταν θέλουμε να κάνουμε κάτι, δεν το παλεύουμε μέχρι τέλου. Όσο πιο πολύ μπορούμε για να πετύχουμε αυτό που νομίζουμε ότι είναι το καλό για την οικογένεια, το καταφέρνουμε πάντα. Πάντα ψάχνει τι καλύτερε συνθήκε για να εφαρμόσει μια πολιτική. Το πηγαίνει τόσο όσο νομίζει, ώστε μπορεί να, να φτάσει ένα αποτέλεσμα. Εντάξει, αυτό έγινε, τελείωσε. Αλλά ήταν μια τετραετία. Μέσα σε δεκαετίες που οι προηγούμενοι είχαν φέρει τη χώρα στη χρεοκοπία και όταν τέλειωσε αυτή η τετραετία, δείτε λίγο το τέλος της, μην κοιτάτε μόνο την αρχή της, δείτε και το τέλος της, αφήσαμε 37 δισεκατομμύρια στα ταμεία. Σας κατηγόρησε βέβαια ο Πρωθυπουργός ότι αφού λέει λατήσατε τη μεσαία τάξη, τα αφήσατε η οποία σε τάξη φαντάζομαι πόσο καλοπερνάει σήμερα. Δηλαδή, μα ακούνε τώρα και λένε: Εμεί κάνουμε πάρτι σήμερα. Μα αν είναι δυνατόν. Σε συνθήκε πάρα πολύ δύσκολε, κρατήσαμε τη χώρα όρθια, κύριε Ψήλο. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει κανεί. Νοικοκυρεύτηκε η χώρα, μπήκε, βγήκε από τα μνημόνια, άφησε ένα μαξιλάρι 37 δισεκατομμυρίων. Που αν δεν το είχαμε το μαξιλάρι αυτό, όχι δεν θα μπορούσαμε να περάσουμε την πανδημία. Όχι δεν θα γυρνούσαν να μα βοηθήσουν οι Ευρωπαίοι. Δεν θα είχαμε μαντήλη να κλάψουμε για όλα αυτά τα χρόνια τα δύσκολα που ακολούθησαν Στη συνέχεια. Όσο για τη μεσαία τάξη που κατηγορεί ο Πρωθυπουργό, φτωχοποιείται κάθε μέρα και περισσότερο η τάξη. Αυτοί όσοι έχουν απομείνει από την τάξη, Φοβάστε, στις φο... στις βλέπουμε, στις βλέπουμε την κυβέρνηση να δίνει διάφορε παροχέ, είτε για το του λογαριασμού του ρεύματο, διάφορα πα, fuel πα. Θα ακούσαμε τον κύριο Γεωργιάδη, τον Υπουργό Ανάπτυξη, να μιλάει σήμερα για πα για τι απόκριε mm -hmm. και για τη σαρακοστή. Το ερώτημα είναι. Για μήπως... για ναι, 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 ναι για ναι, τη το, ερώτημα... το καλάθι εννοείται. Το καλάθι, ναι. ένα τέτοιο. Ένα καλάθι για τη Σαρακοστή. Πάστα Με τι ποσότητε θα έχουν μέσα άραγε και... Θα δούμε, θα δούμε. Το ερώτημα βέβαια είναι, <coughs> ε, κυρία Τσαπανίδου, εάν φοβάστε ότι εάν πάρετε την κυβέρνηση, ε, θα βρείτε άδεια ταμεία ή καμένη γη. Αυτό είναι ένα ερώτημα, κύριε Ψήλο, με το πώς, πώς διαχειρίζονται το δημόσιο χρήμα τώρα. Αλλά αφήστε το ακόμη αυτό να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Ούτως ή άλλως δεν μπορεί να κάνεις κάτι σήμερα ε, ουσιαστικό ενώ από τη θέση της αντιπολίτευσης, παρά μόνο να λες τι γίνεται σωστά και τι λάθος και γι' αυτό και μένει στη Βουλή ο ΣΥΡΙΖΑ. Απλώς δεν θα νομοθετεί, δεν θα νομιμοποιήσει την κυβέρνηση αυτή την κατεύθυνση. Ε, δείτε όμως λίγο την πολιτική που ασκεί ο κύριο Μητσοτάκη, Δηλαδή έχουμε συνηθίσει όλοι μας να ζούμε με πά. Κουπόνια στην πραγματικότητα. Κουπόνια με λίγα ευρώ για να μπορέσουμε να βγάλουμε πέρα το μήνα, να βγάλει πέρα το μήνα τα νοικοκυριά τα οποία αντιμετωπίζουν και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Μία σειρά από κουπόνια που όταν εμεί τα δίναμε σαν επιδόματα στου ευάλωτου που πραγματικά είχαν ανάγκη στήριξη για να μπορέσει να, 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 έρθει λίγο μία ισορροπία στι κοινωνικέ τάξει, να στηριχτούν δηλαδή οι ευάλωτοι, να ανέβουν λίγο για να μπορέσουν να έχουν και ίδιε δυνατότητε με του άλλου, να μην ξεκινούν από διαφορετική αφετηρία, μα κατηγορούσε για πολιτική επιδομάτων και έλεγε ότι δεν γίνεται έτσι πολιτική, πρέπει να δημιουργηθεί πλούτο για να διανεύει. Ναι. Και όχι να μοιράζεται με κουπόνια. Και κάνει το ίδιο, κάνει το ίδιο συνεχώ και μάλιστα με τρόπο που δεν είναι όχι αποτελεσματικό. Είναι επί τη ουσία μια τρύπα στο νερό, είναι, σε, είναι κοροϊδία. Να σα πω ένα παράδειγμα. Σήμερα βγήκε ο κύριος Κρέκα και ανακοίνωσε τι επιδοτήσει για το μήνα Φεβρουάριο. 8,2 δι, είπε ο κύριο Κρέκα, έχουν δοθεί ναι. το τελευταίο δεκάμινο. Ναι. Σημαντικό ποσό βέβαια. Σημαντικό ποσό βέβαια. Αλλά σημαντικό ποσό βέβαια πρέπει να καταλάβουμε ότι έρχονται λογαριασμοί στο Θεό και δίνεται ένα μικρό ποσό για να μπορέσουμε να κάνουμε ότι κάπω ανακουφιζόμαστε. Μα το ζήτημα είναι να κατεβάσει του λογαριασμού σε κανονικά επίπεδα για να μην χρειάζεται να δώσει τα χρήματα στο λαό για να πάρει μια ανάσα και να μην φοβάται να ανοίξει <coughs> του λογαριασμού ενέργεια. Πάμε όμω στην επιδότηση που δίνει τώρα. Είναι ο Φεβρουάριο από του πιο ψυχρού μήνε τη χώρα. Δηλαδή, συνήθως. είναι ο βαρύ χειμώνα συνήθω. Άρα, θα χρειαστούμε να, 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 ξοδέψουμε ενέργεια, να καταναλώσουμε ενέργεια για να έχουμε τα σπίτια μα. Ευνοούνται από το επίδομα αυτό, το οποίο δίνεται τώρα και δίνεται με συγκεκριμένου όρου που ίσω ο κόσμο δεν του έχει καταλάβει. Δηλαδή, επιδοτείται όποιο ξοδεύει περισσότερε από 500 κιλοβατόρε το μήνα, αλλά έχει παράλληλα και μια εξοικονόμηση τη τάξη του 15%. Βέβαια, το, το 90% των νοικοκυριών, 9 στα 10 νοικοκυριά, Ουσιαστικά παίρνουν μια επιδότηση 4 λεπτά την κυκλοβατόρα, 40 ευρώ την μεγαβατόρα. Μάλιστα. Εγώ θέλω να σα πω αυτή την επιδότηση, την οποία επί τη ουσία θα τη χάσουν όλοι, δεν θέλω να είμαι κασάνδρα, αλλά θα τη χάσουν σε πολύ μεγάλο ποσοστό οι, οι άνθρωποι για έναν πολύ απλό λόγο. Ποιο θα καταλάβει, πώ θα καταλάβει το κράτο, ποιο κάνει οικονομία και ποιο όχι, όταν μετρήσει στα ρολόγια μα μετρήσει. Γίνονται στη δικιά μου την περιοχή, παίζει μήνε. Δεν ξέρω από πότε έχουν να μετρήσουν. Μιλούσα με έναν φίλο στο τηλέφωνο για το θέμα αυτό και μου έλεγε ρεσί, πήρα και έκανα φασαρία να έρθουν να μετρήσουν μετά από έξι μήνε που δεν είχαν πατήσει. Με τι θα συγκρίνουν λοιπόν, Είναι ένα ερώτημα. υπάρχουν σπίτια που δεν έχουν περάσει για μέτρηση εδώ και ένα, εδώ και ένα χρόνο. Με τι θα συγκρίνουν, Πώ θα συγκρίνουν, Και στέλνουν λογαριασμού έναντι. Ακριβώ. Και μάλιστα πάρα πολύ υψηλού. Πώ λοιπόν θα συγκρίνουν ποιο κάνει οικονομία 15% εξοικονόμηση για να πάρει το επίδομα και ποιο όχι. Είναι εύλογο το είναι ερώτημα θέμα αυτό. Είναι εύλογο το ερώτημα. και το, είναι ερώτημα και το θέμα δέχομαι. Ε... Μην το πασάρουμε δηλαδή σαν ένα βοήθημα το οποίο στην Σαφώς. πράξη θα το πάρουν λίγοι. Σαφώ. Το ερώτημα, κυρία Τσαπανίδου είναι ότι εσεί μιλάτε για ακρίβεια μισοτάκι. Mm -hmm. Όμω είναι σαφέ, ότι εδώ και ένα χρόνο σχεδόν που έχει ξεκινήσει ο πόλεμο στην Ουκρανία και η ρωσική mm -hmm. εισβολή, είναι ο βασικό παράγοντα που έχει οδηγηθεί η, θα έλεγα, ολόκληρη Ευρώπη σε μια πολύ δυσμενή κατάσταση. Είδαμε του λογαριασμού του φυσικού αερίου να πηγαίνουν στα ύψη, βέβαια τώρα έχουν πέσει γιατί οι αποθήκε είναι γεμάτε στην Ευρώπη. Έχετε μεγάλο, έχει θέμα... μεγάλο ενδιαφέρον αυτό. Συγγνώμη, σα ναι, διακόπτω ναι. κύριε Τσιπλό, ναι, 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 ναι. αλλά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Φθηνό, πολύ φθηνό. Στην... Σε όλη την ιστορία αυτή τη περίοδου που περάσαμε, φυσικό αέριο. Κάτω Πώς από κάτω τόσο... 50... 50 ευρώ την Α... μεγαβατόρα. Ακριβώ. Πώ πληρώνουμε στην Ελλάδα, λοιπόν, τον Ιανουάριο τον κλείσαμε, με την Ελλάδα να έχει την υψηλότερη σε... τιμή τη μία... κι... κιλοβατόρα στην Ευρώπη. Πώ πληρώνουμε την ακριβότερη ενέργεια στη χώρα μα, όταν το φυσικό αέριο έχει πέσει τόσο. Πώ εξηγείται αυτή η εξήγηση. Άρα υπάρχει. Δεν θέλει πολύ μια λόγια να το καταλάβει. Υπάρχει σκροκέρδια. Υπάρχει σκροκέρδια, αυτό εννοεί, υπονοείται. Μα δεν το καταλαβαίνει ο κόσμο. Όσοι μα παρακολουθούν αυτή την ώρα, δεν, πηγαίνουν σ... δεν ανοίγουν λογαριασμού ενέργεια, δεν βλέπουν τι, τι του έρχεται στο σπίτι. Γιατί πληρώνουμε εμεί εδώ την ακριβότερη ενέργεια, ειδικά τώρα που το, το φυσικό αέριο έχει πέσει τόσο καιρό τώρα. Έτσι, γιατί είχαν γεμίσει αποθήκε, γιατί ο καιρό λίγο ευνόησε, έπεσε η τιμή του. Γιατί την πληρώνουμε τόσο ακριβά την ενέργεια. Πηγαίνουμε στο σούπερ μάρκετ. Γιατί να πληρώνουμε χρυσά Κάθε, προϊόντα, κάθε προϊόν που παίρνουμε βασικά είδη διατροφή και μάλιστα να γίνεται και αυτή η απάτη. Απάτη σε εισαγωγικά, γιατί νομότυπη είναι. Αλλά απάτη είναι στην πράξη τη, στην ουσία τη, να μικραίνουν οι ποσότητε και να αυξάνεται η τιμή στη συσκευασία. Πληρώνουμε δηλαδή περισσότερο για να πάρουμε μικρότερο προϊόν. Γιατί συμβαίνουν όλα αυτά σε Τι θα κάνετε, κυρία Τσαπανίδη. Δεν βάει. είναι σκροκέρδια αυτά. Είναι, Προφανώ και είναι. Το ερώτημα είναι τι θα κάνατε εσεί ω κυβέρνηση, με όλο αυτό το πλαίσιο το διεθνέ που υπάρχει, για να μην υπάρχει αισκροκέρδη. Και επίση να μην υπάρχουν τόσο ακριβέ τιμέ, κυρίω όπω λέτε στα τρόφιμα. Γιατί πραγματικά ο πληθωρισμό στα τρόφιμα έχει ξεπεράσει και πάλι αυτό το μήνυμα το 15%. Αυτό θα σα πω. Κανεί δεν λέει ότι δεν υπάρχει πρόβλημα ακρίβεια στην Ευρώπη. Υπάρχει. Όμω στη χώρα αυτή, και γι' αυτό κατηγορούμε τον κύριο Μητσοτάκη και την κυβέρνησή του και για την αισκροκέρδη και για τα πάντα. Έχουμε, όχι την τάση, α, α, το κάνουμε πράξη σε καθημερινή βάση και σε κάθε τι, σε όλα τα επίπεδα. Να υιοθετούμε και να αυξάνουμε τι τιμέ με την παραμικρή αύξηση τη τιμή τη ενέργεια, θέλετε, τον πρώτων υλών, θέλετε, οτιδήποτε. Κατευθείαν την επόμενη μέρα θα δούμε αλλαγή στο σούπερ μάρκετ, στην Αγγλία, στο λογαριασμό, οπουδήποτε. Ενώ όταν ανάλογα αρχίζουν και οι τιμέ υποχωρούν, εμεί θυμόμαστε να, το, να τον αλλάξουμε την τιμή μετά από μήνε καθυστέρηση και αν τα καταφέρουμε. Τι θα αλλάξουμε λοιπόν Εσείς... εμεί. Αυτό είναι το ερώτημα. Να σα πω πολύ απλά πράγματα. Θα ξεκινήσουμε από την ενέργεια στην κουβέντα μα τώρα. Θα κάνουμε αυτό που κάνανε και στο εξωτερικό. Το εφαρμόσαν στη Γαλλία. Έβαλαν ένα πλαφόν 4%. Αν θυμάμαι καλά τώρα, μου διαφεύγει. 4%. Γιατί... Ναι, ναι. Είμαι και αυτό το πρωί στο πόδι, με συγχωρείτε. Στη Γαλλία, ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδου. Αν λοιπόν πάρει υπό τον έλεγχό τη ΔΕΗ αυτή τη χρονική περίοδο και βάλει, εφαρμόσει ένα πλαφόν στο περιθώριο κέρδου της ΔΕΗ που είναι η ατμομηχανή που κινεί όλη την ενέργεια στη χώρα, παρασέρνει δηλαδή μαζί τη όλε τι επιχειρήσει, βάλει ένα πλαφό νωρί και πει κύριε, εδώ θα είσαστε στο περιθώριο κέρδου σα 5%. 5% το περιθώριο. Τίποτα παραπάνω, ποσοστό παραπάνω, ούτε δεκαδικό. Yes. Αυτομάτω ο κάθε κατεργάτη θα πάει στο σπίτι του και αυτομάτω θα μπορέσουμε να είμαστε αντιμέτωποι με μια κανονική κατάσταση. Πάμε στην, στο, στο θέμα των τροφίμων. Των τροφίμων, γιατί είπε και ο κύριο Τσίπρα σήμερα ότι είναι διαφορά 400% από το χωράφι στο ράφι. Οι αγρότε έχουν αρχίσει και κινητοποιούνται, κάνουν μπλόκα από ό,τι μαθαίνουμε. Το θέμα είναι τι μπορεί να κάνετε εκεί πέρα. Δηλαδή τα λοιπάσματα έχουν πάει στα ύψη. Το, ε, το πετρέλαιο. Ε, α... Αυτό επίση επίσης... ελέγχεται. Θα σα πω το ναι, εξή. Ναι, ναι. Οι τιμέ υποχωρούν στι πρώτε ύλε. Το κρυθάρι, δηλαδή. Ξέρετε κάτι, πριν από πάρα πολλού μήνε, άνοιξε η Ρωσία, έκανε μια πάρα πολύ καλή κίνηση, άνοιξε τα λιμάνια τη Μαύρη Θάλασσα. Και αποδέσμευε. Ναι, βέβαια, αυτή τη στιγμή έχουμε 100, 100 καράβια στο Βόσπορο που είναι ουσιαστικά σταθμευμένα Ωστόσο... και, δεν, και δεν φεύγουν αυτά. Αυτέ οι ποσότητε των αγροτικών προϊόντων προ τι χώρε που έχουν ανάγκη. Όταν όμω αποδέσμευσε τα σιδηρά, την πρώτη, πρώτη, δεύτερη, τρίτη φάση, μήνε πριν, όταν αποδέσμευσε, αυτό σταδιακάρισε να φαίνεται στην Ευρώπη. Οι τιμέ λοιπόν των πρώτων υλών, το τελευταίο διάστημα, ακολουθούσαν ναι, τιμή τη, τη αποκλιμάκωση. Έπεφταν. Το ηλιέλαιο, για παράδειγμα, που είναι βασική πρωτή ύλη, είχε πέσει σε πάρα πολύ χαμηλέ τιμέ σε σχέση με το τι συνέβαινε μέσα στη διάρκεια του χειμώνα και τη περσινή. Αλλά αυτό δεν εκφράστηκε, αυτό στο, δεν ράφι. εκφράστηκε ποτέ στο ράφι. Αυτό δεν εκφράστηκε ποτέ στις τιμές. Οι τιμές του γάλακτος πέφτουν στη, στη, Βόρεια Ευρώπη εδώ και μήνες. Στη δική μας τη χώρα τώρα σκέφτονται ίσως να επειδή πλησιάζουμε στις εκλογές. Τώρα σκέφτονται να τα κάνουν. Έβαλε κανείς ένα όριο στο ΦΠΑ, στο στα τρόφιμα, σε είδη βασική διατροφή. Ε, δεν σα λέω να το μηδενίσει. Σα λέω να, να κατεβάσει το ΦΠΑ. Κατέβασε το φόρο ειδική κατανάλωση. Βοήθησε δηλαδή να έρθει μία ανάσα στον κόσμο. Δεν μπορεί κανεί να λύσει το πρόβλημα τη ακρίβεια από τη μια στιγμή στην άλλη, πατώντα ένα κουμπί. Κανεί δεν το υπόσχεται αυτό. Θα ήταν δηλαδή η ψεύτικη υπόσχεση. Μπορεί όμω να δώσει σημαντικέ ανάσε στον κόσμο, κατεβάζοντα το ΦΠΑ, μειώνοντα τον ειδικό φόρο κατανάλωση, κάνοντα δηλαδή κινήσει που στο πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι προγραμματισμένε έτσι ώστε να βοηθηθούν οι άνθρωποι που έχουν ανάγκη. Σα ακούω επίση, κυρία Τσαπανίδου, όχι εσά και το ΣΥΡΙΖΑ γενικότερα, να καταφέρετε ενάντια στην κυβέρνηση για τα θέματα τη πανδημία. Το θέμα τη πανδημία ήταν κάτι που έπληξε ολόκληρη την Ευρώπη, όχι μόνο φυσικά την Ελλάδα. Αλλά τελικά φαίνεται ότι έχετε και αυτό το θέμα τη υγεία, το έχετε βάλει στο στόχαστρο και κατηγορεί την κυβέρνηση η οποία προσπαθεί ή τουλάχιστον προσπάθησε να πάρει κάποια μέτρα για την αντιμετώπιση του προβλήματο. Δεν είσαστε ούτε σε αυτό ικανοποιημένοι. Και να στείλει εντατικέ εκτό εντατική στου διαδρόμου. Και να μα λέει ότι δεν υπάρχουν στοιχεία ότι πεθαίνουν περισσότεροι εκτό εντατική. Δηλαδή πράγματα που δεν χρειάζεται να έχει κάποιο πολιτικό μυαλό για να τα καταλάβει. Και είναι η λογική τα λέει. Θα διασωλυνόμασταν όλοι έξω στου διαδρόμου και δεν θα χρειαζόταν να στείλουμε εντατικέ. Είχαμε τα χειρότερα νούμερα, κύριε Ψήλο, στη διάρκεια τη πανδημία. Σε θανάτου ανακατομμύριο πληθυσμού. Είχαμε τα χειρότερα νούμερα. Δεν πρέπει να είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Και δεν θέλω να μείνω περισσότερο σε αυτό. Είναι θέμα που πραγματικά πληγώνει τον κόσμο. Γιατί υπάρχουν άνθρωποι που μα βλέπουν και έχουν χάσει δικού του ανθρώπου. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν ταλαιπωρηθεί οι ίδιοι με το θέμα αυτό. Δεν παίζουμε με αυτά. Δεν περηφανεύεται κανεί. Δεν πρέπει η κυβέρνηση Άρα, να το τι κάνει. Θα κάνετε, δηλαδή, τι θα να κάνετε. το δει με συμπάθεια απέναντι σε αυτό που υποφέρει. Ω κυβέρνηση, τι θα κάνατε, α πούμε, τι πρώτε 100 μέρε στο θέμα τη υγεία. Καταρχά, να σταματήσουμε αυτό που συμβαίνει στα δημόσια νοσοκομεία, όσον αφορά το θέμα των γιατρών. Θα σα ξεκινήσω από εκεί, το πιο απλό πράγμα. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχουν γιατροί στα νοσοκομεία. Και όσοι υπάρχουν, έχουν πάθει burnout οι άνθρωποι. Έχουν πάθει εργασιακό, τρε, τρελαίνονται, δεν μπορούν να δουλέψουν άλλο. Δουλεύουν ακατάπαυστα ατέλειωτε ώρε. Θα, θα, θα δίνουμε. Ετοιμάζουμε μία αύξηση στου μισθού των, των, γιατρών, έτσι ώστε να πληρώνονται καλύτερα οι άνθρωποι. Έτσι, για να γεμίσουν επίση τα νοσοκομεία, να προσελκύσουμε δηλαδή και νέου γιατρού, να αποκτήσει γιατρού το σύστημα, για να μπορέσουμε να, τι να σα πω, να κάνουμε τα τακτικά χειρουργία χειρουργεία στην ώρα του, που σήμερα δεν μπορούν. Υπάρχει ένα ολόκληρο πρόγραμμα το οποίο στηρίζει πολύ την υγεία, γιατί πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι τι πρέπει να νιώθουμε, να έχουμε το, το, το εισόδημά μα. Να έχουμε ένα σπίτι στο οποίο μπορούμε να ζήσουμε με αξιοπρέπεια και να ταΐσουμε την οικογένειά μα. Να μπορούμε να φροντίσουμε την υγεία μα σε περίπτωση που χρειαστεί να την καλύψουμε και να έχουμε μία προοπτική. Ότι μπορούμε να βελτιώσουμε και τη ζωή μα στο μέλλον. Ότι έχουμε δυνατότητε δηλαδή να κάνουμε περισσότερα πράγματα. Αυτό θα φροντίσει ο ΣΥΡΙΖΑ να κάνει. Δύο-τρει ερωτήσει ακόμα, ναι. γιατί ο χρόνο αρχίζει και πιέζει. Θέλω έχουμε πέντε λεπτά στη διάθεσή μα. Σαν πέντε λεπτά μου φάνηκα. <laughs> τι ωραία παρέα είστε. Τι, ε, και η κυρία κυρία Πυριώτη, και η κυρία Πυριώτη, φυσικά. Κυρία Τσαπαρίδου, το ερώτημα που θέτουν επίση πολλοί είναι τι θα γίνει με τη δικαιοσύνη. Ε, βλέπουμε να καταφέρεται ο ΣΥΡΙΖΑ ενάντια Στου λειτουργού, τα έλεγα, τη δικαιοσύνη. Ε, φυσικά ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για με τη φράση δικαιοσύνη παντού. Αλλά θα πάρετε κάποια μέτρα για τη δικαιοσύνη. Σκέφτεστε δηλαδή μετά να επιβάλλετε κάτι, να επιβάλλετε, ξέρω εγώ, παράδειγμα, μείωση του ορίου ηλικίας συνταξιοδότησης για να αλλάξει η ηγεσία τη δικαιοσύνη. Έχετε κάποιου κάποιους στόχου τέτοιου. Αυτό θα του δείτε. Μόλι αρχίσει και ανακοινώνεται το πρόγραμμα σε όλη του την ανάπτυξη. Ούτω ή άλλω, πολύ σύντομα που ετοιμάζουμε αύριο την μεγάλη ομιλία του Αλέξη Τσίπρα στο Περιστέρι. Και καλούμε και όσου μα βλέπουν και θέλουν να τα ακούσουν από κοντά να έρθουν. Είναι η έναρξη ανεπίσημα βέβαια τη προεκλογική περίοδου. Βγαίνουμε στον κόσμο. Εκεί θα ακουστούν τα πάντα. Ε. Τη δικαιοσύνη πάντω ο ΣΥΡΙΖΑ τη σέβεται. Δεν την υποτιμάει. Κράτο δικαίου. Κράτο δικαίου, κύριε Τσαπανίδου, τι θα αλλάξετε. Μιλάτε συνεχώ για το κράτο δικαίου. Τι θα αλλάξετε, δηλαδή. Θα το στήσουμε ξανά στα πόδια του το κράτο. Στα πόδια του το κράτο. Χωρί να υπάρχει διαπλοκή, χωρί να υπάρχει διαφθορά. Με σεβασμό στου θεσμού. Να λειτουργούν σωστά οι θεσμοί, να λειτουργούν σωστά οι αρχέ, να λειτουργεί σωστά το κοινοβούλιο, να λειτουργούν σωστά τα πάντα. Να λειτουργούν σωστά. Να σέβεται τον πολίτη, γιατί αυτό είναι ο στόχο του κράτου δικαίου. Να σέβεται και να προστατεύει τον πολίτη. Δεν θα υπάρχει διαπλοκή. Θα προσπαθήσουμε, γι' αυτό και επιμένουμε τόσο πολύ στο θέμα των υποκλοπών. Να, να, να πάψει αυτό το, το, το απόστημα να υπάρχει ανάμεσά μα. Να απειλεί δηλαδή τι ζωέ μα, τι καθημερινότητέ μα. Το δικαιοσύνη παντού δεν έχει να κάνει μόνο με το. έχει να κάνει και με τη δίκαιη απονομή των πάντων. Όλων των αγαθών που οφείλει να έχει ένα άνθρωπο για να νιώθει ότι είναι ασφαλή στη, στη ζωή του. Σωστό. Είναι στόχο για μα αυτό. Επίση, ο κ. Μητσοτάκη αύριο θα επισκεφθεί το Μάτι και τον Μαραθώνα. Μάλιστα. Α, φαίνεται ότι δεν αποκλείεται, λένε κάποιες πληροφορίες, να ανακοινώσει ακόμα και την, ε, τις εκλογές. Μήπως τελικά γίνει αυτό αύριο, μήπως τελικά σηκώσει το γάντι που σήμερα ε, πέταξε ο κύριο Τσίπρα. Μακάρι να πάμε σε εκλογέ άμεσα. Είπαμε, αυτό ζήτησε και ο πρόεδρο ο κύριο Τσίπρα, να διαλυθεί η Βουλή άμεσα και να πάμε σε εκλογέ. Αλλά στο, στο μαραθώνα θα εμπνευστεί την ημερομηνία των εκλογών ο κύριο Μητσοτάκη, γιατί μα είχε πει ότι θα πάει σε βουνά, θα πάει σε θάλασσε, θα πάει σε λαγκάρια, θα παίρνει τι αποφάσει από εδώ, μην κάνετε αυτό, μην κάνετε εκείνο. Θα ανέβει έναν όλυμπο, θυμάμαι, ο κύριο Μητσοτάκη, δεν ήταν. Πάντων, Για να είναι. δούμε. Και μια τελευταία ερώτηση, κύριε Τσαπανίδου, σχετικά με, με τα εθνικά μα θέματα. Βεβαίως. Βλέπουμε ότι θα έχουμε εκλογέ ε, στην ε, Τουρκία στι 14 Μαου. Ο Ερντογάν δεν τα πάει καθόλου καλά στην οικονομία. Ο κόσμο πεινάει στην ε, γείτονα. Το ερώτημα είναι, μήπω τελικά ο κύριος Ερντογάν οξύνει ακόμα περαιτέρω το κλίμα, και μήπω πάμε σε μια εκλογική αναμέτρηση και στην Ελλάδα με θερμά επεισόδια, φοβάστε κάτι τέτοιο, φοβάστε μια σκλήρινση της γραμμής της Τουρκίας. Αυτό δεν μπορούμε να το ξέρουμε κύριε Ψήλο. Θα ήθελα ωστόσο να πιστεύω ότι δεν θα χρησιμοποιήσει κανείς το γεγονός ότι γίνονται εκλογές στην Τουρκία για να οξύνει το εσωτερικό περιβάλλον, δηλαδή να χρησιμοποιήσει α, την απειλή την, την τουρκική, τον Ερντογάν, για να ανάψει εθνικιστικέ τάσει, για να απευθυνθεί σε άλλα κροατήρια, για να δημιουργήσει μια ένταση. Α είμαστε υπεύθυνοι, σοβαροί και ψύχρεμοι, να τα αφήσουμε αυτά στην άκρη, να κάνει αυτέ τι εκλογέ του, να κάνουμε εμεί τι δικέ μα για να πάμε παρακάτω τη ζωή, τη ζωή μα, φέρνοντα την πολιτική αλλαγή που επιθυμούμε. Κυρία Τσαπανίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Νομίζω σε ότι η συζήτηση πολύ. ήταν εξαιρετική. Πολιτισμένη, όπω πάντα, όπω εμεί εδώ πάρα στην πάρα Αυτεμπορική πολύ. το θέλουμε. Εμεί σα ευχόμαστε κάθε επιτυχία ω συνάδελφοι καταρχήν. Κυρίε και κύριοι, αυτές ήταν, αυτή ήταν η συζήτηση σήμερα με την εκπρόσωπο τύπου και εξαιρετική και αγαπημένη συνάδελφό μα, την κυρία Πόπη Τσαπανίδου. Ε, την ερχόμενη Τρίτη ε, θα, είμαστε και πάλι μαζί με μια πολύ ενδιαφέρουσα και εφόλη στη συζήτηση με δύο πρόσωπα για την οικονομία που είμαστε σίγουροι ότι αυτή η συζήτηση θα είναι πάρα πολύ σημαντική και θα βγάλει πολλές ειδήσει. Καλό σας βράδυ ε, και καλή σας, καλή σας δύναμη.